Θεοφιλέστατε, επίσκοπε Μεσαωρίας, κύριε Γρηγόριε, είμαστε στην έκθεση Ταξίδι εδώ στη Λευκοσία. Ήθελα να μου σχολιάσετε την έκθεση, πώς πήγε, πώς τη βλέπετε, τι έχετε εισπράξει από την έκθεση Ταξίδι. Ήθελα το σχόλιο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Όπως γνωρίζετε, εκπροσωπούμε το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων και αυτό το οποίο εισπράξαμε βρισκόμενοι εδώ είναι τη δραστηριότητα των Κυπρίων ταξιδιωτικών πρακτόρων, την αγάπη του κόσμου να έρθει, να γνωρίσει, να συνεργαστεί, να πληροφορηθεί και ταξίδια στην πατρίδα μας και ταξίδια πολύ περισσότερο στο εξωτερικό. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι ευρίσκονται ανάμεσά μας και φίλοι, αδελφοί από την Μητροπολιτική Ελλάδα, οι οποίοι ακριβώς προβάλλουν τα προϊόντα τους, τις ταξιδιωτικές διαδρομές προς αυτές τις περιοχές, από όλη σχεδόν την Ελλάδα. Εμείς εδώ λοιπόν βρισκόμαστε, όπως γνωρίζετε, και πέρσι στη μεγάλη έκθεση, και κάθε φορά που μας δίδεται η ευκαιρία και φιλοξενούμαστε είτε σε συνέδρια είτε σε εκθέσεις, να προβάλλουμε και να προωθήσουμε, να ενημερώσουμε τους ντόπιους και τους ξένους αδελφούς οι οποίοι θέλουν και επιθυμούν να πλησιάσουν, να γνωρίσουν τα προσκυνήματα μας και να τα επισκεφθούν, είτε ως βαθύτατα θρησκευόμενοι και πνευματικοί άνθρωποι, είτε ως απλοί προσκυνητές και επισκέπτες. Για μας όλοι, και Ορθόδοξοι Χριστιανοί και μη Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και ο καθένας ο οποίος επισκέπτεται τα μοναστήρια μας, σημαίνει ότι κάτι ζητά πνευματικό μέσα σε αυτή την ερημία η οποία ταλανίζει τον άνθρωπο από την καθημερινότητα που περνάμε και γνωρίζει ο καθένας μας τι εννοώ. Έτσι λοιπόν έρχεται αυτή η χαρά και η ευλογία του Θεού, η οποία προσφέρεται στον κάθε άνθρωπο και στους εγκείς και στους μακράν, να μας βοηθήσει επισκεπτόμενοι ως προσκυνητές τους ιερούς τόπους της πατρίδας μας, και καλείται ο καθένας μας να γνωρίσει, να σεβαστεί και να πληροφορήσει και τους άλλους ανθρώπους. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε εμείς, τόσο περισσότερο τα εκτιμούμε και καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι ένας πολύτιμος, παγκόσμιος, οικουμενικός θησαυρός, πνευματικός, πολιτιστικός θησαυρός που καλούμαστε πρώτοι εμείς και κατ' επέκταση όλος ο κόσμος και να γνωρίσει και να επισκεφθεί. Είμαστε πολύ περήφανοι που σας έχουμε, γιατί ξέρουμε πραγματικά την προσπάθεια που κάνετε για την Εκκλησία και δίνετε την ευκαιρία στον κόσμο όλων αυτών να γνωρίσει τα προσκυνήματά μας στις εκκλησίες μας σε όλη την Κύπρο. Ήθελα να μου σχολιάσετε και να μου πείτε περισσότερα για το θέμα προσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο. Πιστεύω υπάρχουν περιθώρια και οι αρμόδιοι και οι επαγγελματίες επί του αντικειμένου όλο και περισσότερο καταλαβαίνουν αυτή την αξία. Γι' αυτό πιστεύω και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και οι ξενοδόχοι μας και οι ξεναγοί μας και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, με σεβασμό, με επαγγελματισμό προς αυτόν τον ιστορικό πλούτο, την παράδοση, την τέχνη, τον πολιτισμό, την πίστη μας στον Τριαδικό Θεό, θα τη διατηρήσουμε και θα την προσφέρουμε ακριβώς με σεβασμό και ιεροπρέπεια στον κάθε άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτή την ομορφιά, το βίωμα και την εμπειρία της Αγίας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται μέτρο, χρειάζεται προετοιμασία, χρειάζεται ενημέρωση, όπως είπα και προηγουμένως, πρώτα εμείς ήδη, για να μπορούμε να ενημερώσουμε τον κάθε άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην πατρίδα μας, είτε με εξειδικευμένα ενδιαφέροντα προσκυνηματικά και πνευματικά εκκλησιαστικά, είτε είναι στην πατρίδα μας για οποιοδήποτε άλλο λόγο, συνεδριακό, ξεκούρασης και αλλαγής περιβάλλοντος, να του προσφέρουμε αυτή τη χαρά και την ευλογία. Διότι ειδικά σήμερα γνωρίζουμε όλοι ότι η σταθερή αξία που παραμένει και δεν εξανεμίζεται στην καθημερινότητά μας είναι η πίστη μας στον Πανάγιο Τριαδικό Θεό. Αυτό δηλαδή το οποίο βιώνουμε στον τόπο μας από την πρώτη στιγμή, από την ημέρα της Πεντηκοστής, από τα πρώτα αποστολικά χρόνια με τους Αποστόλους Βαρνάβα, Παύλο και Μάρκο μέχρι σήμερα. Περάσαμε από 40 κύματα, όμως αυτή είναι η σταθερή αξία, είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους, χριστιανούς, Έλληνες, με μια πλούσια ιστορία που καλούμαστε να τη βιώσουμε και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενναίες. Θεοφιλέστατε, επίσκοπε Μεσαωρίας, κύριε Γρηγόριε, εμείς η δημοσιογραφική ομάδα του τουριστικού τύπου και της τηλεόρασης του Λονδίνου, σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα τόσα ωραία λόγια που μας έχετε πει σήμερα. Μας έχετε κατασυγκινήσει πραγματικά. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και είμαστε πάντα δίπλα σας στο δύσκολο έργο που επιτελείτε. Να σας καλύπτουμε και να σας βοηθάμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας, το οποίο είναι πολύτιμο και σημαντικό, και ιδιαίτερα στη μακρινή Μεγάλη Βρετανία,
που εκεί δίνετε και εσείς με τον τρόπο το δικό σας και την αγάπη σας για τα ιερά και τα όσια της πατρίδας και της φυλής, δίνετε την καλή μαρτυρία. Σας συγχαίρουμε και σας επενούμε και ευχόμαστε να έχετε υγεία με αυτόν τον τρόπο να συνεχίζετε και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Καλές επιτυχίες. Να είστε καλά. Ο Θεός μαζί σας.